Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που επειδή δεν χωρίζουν όλα τα ζευγάρια ήρεμα, ακόμη και για χάρη των παιδιών δεν χωρίζουν ήρεμα, πάντα ένας είναι πιο πικραμένος, πιο οργισμένος και βάζω αρσενικό, αλλά αυτό ισχύει και για τα θηλυκά. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα πεδίο με θύματα συνήθως τα παιδιά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Γάλιου. Χρονιά πολλά, που είναι και πολύ χρόνια γιορτινή πολλά στην εμφάνισή της. Καλή μας χρονιά. Καλή χρονιά, αμήν. Να δούμε λοιπόν το θέμα της επικοινωνίας. Ένα παιδί, αν χρειαστεί να αποφασίσει το δικαστήριο, συνήθως μένει με τη μητέρα. Υπάρχουν και διαφορετικές αποφάσεις που το παιδί πλέον το έχει ο πατέρας κοντά του. Ο άλλος γονιός, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βρει τους χρόνους που θα επικοινωνεί με το παιδί. Αν δεν καταφέρουν, όπως είπαμε, μιλούμε για τις περιπτώσεις που έχουμε άγριους χωρισμούς. Είτε ήρεμους χωρισμούς, θα το αναφέρουμε. Εν ώψη εορτών διαπιστώνεται συνήθως, έτσι δηλαδή βλέπουμε περιστατικά, διαφωνιών, έριδων μεταξύ των πρώην είναι εν διαστάσεις συζύγων. Και αυτό έχει να κάνει αναφορικά δηλαδή με τον τρόπο επικοινωνίας του γονέα με το ανήλικο τέκνο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους, αλλά κυρίως στην περίοδο των εορτών, αλλά και τους θερινούς μήνες. Το αντιμετωπίζουμε κατά κόρνο και βλέπουμε και περιστατικά τα οποία δημιουργούν περαιτέρω διένεξη και διάρρηξη των σχέσεων των γονέων. Καταρχήν πρέπει να διαχωρίσουμε το γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο και τον γονέα ο οποίος έχει την επιμέλεια του τέκνου. Το δικαίωμα της επικοινωνίας, δηλαδή αφορά τον γονέα που δεν διαμένει με τον τέκνο και ασκεί τη γονική μέρημνα, αλλά δεν διαμένει με το τέκνο του. Αποτελεί δικαίωμά του. Δεν συνιστά υποχρέωση, δηλαδή δεν μπορεί να υποχρεώσει ένα γονέα να ασκήσει το δικαίωμα της επικοινωνίας. Αποτελεί δικαίωμα, όπως αποτελεί δικαίωμα επικοινωνίας και για τους ανιώντες, τους απότρεπους ανιώντες του τέκνου, δηλαδή τους παππούδες και τις γιαγιάδες, που και αυτοί έχουν αυτοτελές δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο, εκτός αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δεν επιτρέπουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Στόχος της επικοινωνίας, που είναι δικαίωμα, είναι να διατηρηθούν ζωντανές οι σχέσεις μεταξύ του γονέα που δεν διαμένει με τον τέκνο του και του τέκνου, να έχουμε μια ομαλή ψυχοσωματική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη του τέκνου, κυρίως με τον γονέα εκείνο που δεν κατοικεί στην ίδια οικογενειακή στέγη που κατοικούσε μέχρι πρότινος. Οπότε είναι ένα σπουδαίο ζήτημα που αφορά και την οικογένεια στον σκληρό της πυρήνα, αλλά αφορά και το κοινωνικό σύνολο, να το δούμε έτσι μια διάσταση περισσότερο παιδαγωγική και κοινωνική. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους τρόπους που μπορεί να επικοινωνήσει το ανήλικο τέκνο, γιατί μιλούμε για δεν μιλούμε για ένα παιδί που είναι από τα 18 και πάνω και έχει πάρει πια εκείνο τις αποφάσεις για το ποιος θέλει να είναι στη ζωή του και ποιος όχι. Μιλούμε για τα ανήλικα τέκνα. Ναι. Η ρύθμιση του τρόπου άσκησης επικοινωνίας του τέκνου μπορεί να γίνει είτε συνετικά, όπως είπατε, δηλαδή όταν υπάρχει κοινή συμφωνία των συζύγων, δηλαδή όταν έχουμε συζύγους οι οποίοι αποφασίζουν να λύσουν το γάμο τους συνετικά, ρυθμίζουν και το σχετικό δικαίωμα πώς πρέπει να ασκηθεί, δηλαδή ως προς τον χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο άσκησης του δικαιώματος, ή μπορεί να γίνει με δικαστική απόφαση, όταν οι γονείς δεν μπορούν να διαφωνήσουν για το ζήτημα της άσκησης επικοινωνίας. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση απριόρι για τον τρόπο της άσκησης. Αλλά γνώμονας είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, γνώμονας είναι οι σχέσεις των γονέων με το ανήλικο τέκνο, η ηλικία του και οι πραγματικές συνθήκες, δηλαδή κρίνεται το ζήτημα ad hoc. Δηλαδή ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να ρυθμιστεί ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος. Αυτός ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη φόρμουλα και μια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε διάσταση ή οι πρώην σύζυγοι, προκειμένου έτσι με μια καλή, να αναπτύξουν μια καλή σχέση, προκειμένου να ασκηθεί και το σχετικό δικαίωμα νομίμως και να μην υπάρχουν αυθαιρεσίες, να μην υπάρχουν κακές σχέσεις μεταξύ των γονέων. Τώρα, αν έχουμε από την άλλη πλευρά, σε αντίστροφη δηλαδή διαδρομή από αυτή που περιγράφουμε, τον γονιό που λαχταρά να επικοινωνήσει,
με το παιδί και έχει αυτά τα εμπόδια. Έναν αδιάφορο γονιό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ναι, θέλω να πω και, γονιό, βλέπει, ναι, και βλέπει ο άλλος γονιός που έχει την επιμέλεια του παιδιού ότι αυτό στοιχίζει στο παιδί. Εκεί πάλι μπορεί να υποχρεωθεί, αν δεν το θέλει εκείνος, αν δεν το επιζητά εκείνος, να την έχει αυτή την επικοινωνία. Η μία άσκηση του δικαιώματος ή η πλημελής άσκηση του δικαιώματος, αν το θέσουμε διαφορετικά, μπορεί να έχει ως συνέπειες ακόμα και, και τον περιορισμό του δικαιώματος επικοινωνίας. Δηλαδή, ο γονιός ο οποίος έχει την επιμέλεια θα μπορεί δυνητικά να ασκήσει μια αίτηση και να ζητήσει την μεταρρύθμιση ή ακόμα και την ανάκληση του δικαιώματος επικοινωνίας. Αυτό όμως θα κρυθεί και σε κάθε περίπτωση με βάση τις πραγματικές συνθήκες που ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, με βάση την θέληση του ανηλίκου τέκνου, αν το τέκνο είναι σε μια όριμη ηλικία, έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη σχέση ή δεν έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη σχέση με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει. Δηλαδή, είναι οι συνθήκες οι οποίες κρίνονται in concreto, δηλαδή με βάση τις πραγματικές συνθήκες που ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γενικό κανόνα και να μπούμε την βάση του γενικού κανόνα. Όμως, αν ένας γονέας δεν ασκεί το δικαίωμά του, μπορεί αυτό να οδηγεί στον περιορισμό ή ακόμα και στην ανάκληση του δικαιώματος. Μάλιστα. Τώρα, όταν βρίσκει διάφορα εμπόδια η πλευρά που έχει την επιμέλεια στην επικοινωνία, εκεί, επειδή φαντάζομαι σας ρωτούν συνέχεια, τι να κάνω, να πάρω την αστυνομία? Αυτά συνήθως τα ζει ένα παιδί και τα ζει πολύ τραυματικά. Έτσι δεν είναι ότι φεύγουν από πάνω του. Τι γίνεται, ποια είναι η συνήθι συμβουλή σας? Τώρα, στην αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή όταν έχουμε επαναλαμβανόμενη παρεμπόδιση της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει με το παιδί, ή όταν η παρεμπόδιση αυτή είναι μερική, δηλαδή δεν τηρείται η συμφωνία που έχει γίνει είτε με δικαστική απόφαση ή έγγραφη συμφωνία που έχει γίνει, δηλαδή κατόπιν κοινή συμφωνία των γονέων, η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει ακόμα και δηλαδή να στοιχειοθετήσει λόγο κακής άσκησης της γονικής μέρημνας εκ μέρους του γονέα που έχει την επιμέλεια. Και ακόμα μπορεί δυνητικά να το αφαιρηθεί και η επιμέλεια. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθεί έτσι μια εξοδικαστική διαδικασία. Τα μέρη να μπορέσουν να βρουν μια κοινή συνισταμένη προς το συμφέρον του τέκνου. Εμένα πάντα η συμβουλή μου είναι ότι ο γνώμονας είναι η ομαλή ανάπτυξη ενός τέκνου. Δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις που τα ανήλικα τέκνα αρνούνται δικαιολογημένα ή μη να επικοινωνήσουν με τον γονέα που δεν διαμένουν μαζί. Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει μια σταχυολόγηση, μια ιεράρχηση, να αναζητηθεί ποιο είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου και ενδεχομένως αν το συμφέρον του τέκνου είναι να μην τηρείται και να μην ακολουθείται ο τρόπος επικοινωνίας που έχει επιδικαστεί ενδεχομένως με δικαστική απόφαση, θα πρέπει ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια να καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών, να ζητήσει την τροποποίηση και την μεταρρύθμιση σχετικής απόφασης, αν υπάρχουν αλλαγές συνθήκων. Δηλαδή, μπορεί ο ένας γονέας να παντρευτεί εκ νέου, να υπάρχει μια νέα σύντροφος ή να υπάρχει μια νέα σύζυγος. Ή ένα παιδί πλέον να είναι στην ηλικία των 16 ετών και να μην έχει αναπτύξει σχέσεις τέτοιας έντασης γονεϊκές με τον γονέα και να μην επιθυμεί να συναντά τον πατέρα του ή τη μητέρα του 2 και 3 φορές την εβδομάδα, αλλά να επιθυμεί να το συναντά 1 φορά την εβδομάδα. Κάθε φορά θα πρέπει να ρυθμιστεί και να ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα με βάση πραγματικές συνθήκες που ισχύουν τόσο για το ανήλικο τέκνο όσο και για τους γονείς του. Και πάντα ο γνώμονας πρέπει να είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Ευχαριστώ. Και όχι η δική μας προαίρεση, το γονέα δηλαδή. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γαλιού. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια καλή πολλά, χρονιά. Πολύ καλή χρονιά. Και χωρίς πολλά προβλήματα. Να έχουμε, εντάξει. Και ας την κάνουμε εμείς την ευχή, μπορεί να πιάσει. Θα πιάσει, άμα την κάνουμε πολλές φορές θα πιάσει. Χαιρετώ. Χρόνια σας πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Χρόνια πολλά καλά. Και σε εσάς. Να είναι μια καλή χρονιά για εσάς. Ευχόμαστε. Για όλους μας. Ευχαριστώ πολύ. Για όλους μας. Να είμαστε γεροί. Με υγεία. Έχουμε υγεία και τα παλεύουμε όλα. Και όλα τα άλλα έτσι. Έρχονται και παρέρχονται. Να είστε καλά.